Με μεγάλη προσοχή, οι αρχέ εξετάζουν τι περιγραφέ των δύο υπαλλήλων του Πρατηρίου Καυσίμων στο Γέρακα. Οι οποίοι είδαν μπροστά στα μάτια του την άγρια δολοφονία του 38χρονου επιχειρηματία. Το βάν σταμάτησε και από την πίσω πόρτα που άνοιξε βγήκαν δύο άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά που κρατούσαν μακρύ καναόπλα. Άρχισαν να πυροβολούν στην πλευρά που ήταν ο 38χρονο. Όλα έγιναν γρήγορα, πολύ γρήγορα και αμέσω μετά μπήκαν πάλι στο βαν και με μεγάλη ταχύτητα εξαφανίστηκαν. Σε αυτό εδώ το σημείο πάρκαρε διακριτικά το θωρακισμένο αυτοκίνητό του ο 38χρονο επιχειρηματία λίγα μόλι μέτρα από το πρατήριο υγρών καυσίμων. Σύμφωνα με τι εκτιμήσει των αρχών, οι δράστε παρακολουθούσαν το θύμα από το σπίτι του, ήταν πίσω του σε κοντινή απόσταση. Και μόλι ο 38χρονο μπήκε μέσα στο πρατήριο, τότε οι κακοποιοί τον γάζωσαν με περισσότερε από 20 σφαίρε. Μέσα σε αυτό το λευκό βαν βρίσκονται οι τέσσερι κακοποιοί που λίγη ώρα πριν έχουν εκτελέσει τον 38χρονο επιχειρηματία. Σε κοντινή απόσταση δύο περίπου χιλιόμετρων, οι δράστε έκαψαν το όχημα που είχε κλαπεί φέτο από την Δυτική Αττική και τα δύο καλάσνικοφ που ήταν μέσα για να εξαφανίσουν τα ίχνη του. Οι αρχέ εκτιμούν ότι πέρα από το βανάκι με του δράστε, υπήρχε και ομάδα υποστήριξη είτε με μηχανέ είτε με άλλο όχημα, σε περίπτωση που κάτι πήγαινε στραβά να επέμβουν. Ενώ συνεργοί του περίμεναν και του παρέλαβαν στο σημείο που έκαψαν το όχημα. Δηλαδή, αν ήσουν εδώ, δεν είσαι γεμμένο τίποτα. Πρόκειται, όπω λένε οι αστυνομικοί, για την πολυπληθέστερη δολοφονική ομάδα που έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα για ένα συμβόλαιο θανάτου. Δεν αποκλείεται τι προηγούμενε ημέρε κάποιοι από του δράστε να πέρασαν από το βενζινάδικο προκειμένου να ελέγξουν τον χώρο πριν την δολοφονική ενέδρα. Εάν δηλαδή υπήρχε ασφάλεια στο πλατήριο υγρών καυσίμων, αλλά και πού βρίσκονται τοποθετημένε οι κάμερε ασφαλεία. Οι αρχέ βλέπουν τη μαφία των καυσίμων να βρίσκεται πίσω από τη δολοφονική ενέδρα, καθώ πρόκειται για την πιο επικερδή παράνομη δραστηριότητα αυτήν την περίοδο. Όπω επίση ερευνούν, εάν η εντολή τόσο για τη δολοφονία του 38χρονου επιχειρηματία, όσο και του Σκαφτούρου να δόθηκε από το ίδιο κύκλωμα τη νύχτα.